Προχθέ ήρθατε εδώ στην Περιφερειακή Διεύθυνση στην Θεσσαλονίκη και διαμαρτυρηθήκατε μαζί με άλλου γονεί γιατί το σχολείο σα από την αρχή τη σχολική χρονιά δεν έχει βασικού καθηγητέ. Τι ειδικότητε λείπουν, κύριε Ζέπο, Καταρχά, στο σχολείο το δικό μα από την αρχή τη σχολική χρονιά δεν έχουν διδαχθεί μαθηματικά και βιολογία. Το ίδιο συμβαίνει και στο λύκειο τη Ικιάς, μαθηματικά και αρχαία. Στο λύκειο του Αγίου Νικολάου, μαθηματικά και χημεία. Και τα παιδιά αυτά δίνουν εξετάσει πανελλαδικέ. Μη έχοντα τι ίδιε ευκαιρίε με του άλλου μαθητέ που δίνουν εξετάσει στο Πανεπιστήμιο. Δεν βρέθηκε άκρη ούτε για την τρίτη ηλικία. Δεν βρέθηκε άκρη μέχρι και σήμερα ούτε για την τρίτη ηλικία. Είμαστε συνέχεια σε υποσχέσει, έχουμε στείλει κατεπανάληψη έγγραφα διαμαρτυρία, έχουν γίνει επερωτήσεις στη Βουλή. Δυστυχώ όμω, δυστυχώ όμω, βρισκόμαστε στην αρχή θα, υπάρξουν επιστώσει, θα δοθούν επιστώσει, θα υπογραφούν οι επιστώσει, θα έρθουν οι καθηγητέ. Αποτέλεσμα όμω είναι ότι μέχρι και σήμερα βρισκόμαστε στο απόλυτο μηδέν. Στο απόλυτο μηδέν είμαστε τέλη Νοέμβρη και είστε μαθηματικό, είστε εκπαιδευτικό, κύριε Ζέπο. Ναι, Έχετε είμαι και δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε σχολεία. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν τα παιδιά δεν κάνουν δύο-τρει μήνε μάθημα, μπορούν να καλύψουν την ύλη. Μια Οι οικογένεια αυτές... που δεν μπορεί να στείλει το παιδί στο φροντιστήριο, τι θα κάνει. Οι ώρε αυτέ δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Θα πρέπει δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική ρύθμιση, είτε, είτε σε θέματα ύλη, είτε σε θέματα ειδικού καθεστώτου των μαθητών αυτών, προκειμένου να εισαχθούν στα πανεπιστήμια. Η ύλη αυτή δυστυχώ είναι ένα τρίμηνο, είναι 15 εβδομάδε μαθημάτων που δεν έχουν διδαχτεί τα κύρια και βασικά μαθήματα που δίνουν εξετάσει Δηλαδή στα τέσσερα, τα δύο μαθήματα. Δεν έχουν διδαχθεί ούτε μία διδακτική ώρα από την αρχή τη χρονιά. Είναι τραγικό να εμπέζονται οι μαθητέ, οι γονεί που ζουν στην επαρχία και η απαξίωση τη επαρχία από τη μεριά τη ε, της κυβέρνηση ε, ε, ξεπερνάει κάθε δυνατό όριο και κάθε, δυνατη, κάθε δυνατή δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία πλέον. Η τελευταία δέσμευση ποια ήταν, και εσεί μιλήσατε με τον κύριο Νανιάδη προχθέ στην περιφερειακή διεύθυνση, και εμεί τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ πολλέ φορέ. Εμείς μιλήσαμε με, με τον εκπρόσωπο του κ. Ανανιάδη, δεν ήταν ο κ. Ανανιάδη. υποσχέθηκε ότι θα, υπογρα... θα υπογραφούν οι πιστώσει που είναι, είναι τραγικό, δηλαδή δεν ξέρουν πόσες πιστώσει είναι και πόσοι καθηγητές είναι. Δεν είναι μόνο, ε, αυτή τη στιγμή λείπουν 12 καθηγητές μαθηματικών μόνο στο νομό Χαλκιδικής. Χώρια φυσική, χώρια βιολόγη, χώρια χημική, χώρια... Ε, ε, φιλόλογοι. Ε, δεν ξέρουν τα κενά αυτά. Μα είπαν ότι ξέρουμε κάθε εβδομάδα τα κενά. Εφόσον τα ξέρουν τα κενά, δεν μπορούν να βρούνε πιστώσει οι οποίε είναι αμελητέ προκειμένου να λειτουργήσουν τα σχολεία. Με αυτή τη βάση, πηγαίνουν στην κατάρριξη των σχολείων και στην εξαθλίωση της παιδεία. Αντιλαμβανόμαστε την αγανάκτησή σα και σίγουρα είναι πολύ σοβαρή. Εμεί θα μείνουμε στην τελευταία, στην χθεσινή δέσμευση. Όντω παραδέχτηκε τι καθυστερήσει. Αυτό επρόκειτο να λυθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Μα είπε ότι στο τέλο αυτή τη εβδομάδα θα είναι καθηγητέ στα σχολεία. Είπε ότι τα κενά είναι 155 στην κεντρική Μακεδονία. Να μείνουμε λοιπόν σε αυτή τη δέσμευση. Εμεί δίνουμε το βήμα και σε εσά γιατί σεβόμαστε την αγωνία των γονέων που θέλουν να μορφωθούν τα παιδιά του. Ειδικά τώρα στην περίπτωση τη τρίτη που λέτε ότι δεν έχουν διδαχθεί ούτε μία ώρα μαθηματικά. Πώ θα πάει να γράψει μαθηματικά αυτό το παιδί, Έτσι δεν είναι. Η ζωή των παιδιών και το μέλλον των παιδιών στηρίζονται στην εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Ε, ε, είναι πολύ βασικό για του γονεί. Η αγωνία την οποία κατέχονται και η μη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε φροντιστήρια προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά για να δώσουν εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Σημα... Το θέμα είναι καυτό. Για μας, για τη Χαλκιδική, είναι καυτό και συνεχίζει να παραμένει. Είναι καυτό για... και είναι θέμα που πρέπει να λύνεται στην πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη. Να μην το συζητάμε τέλη Νοέμβρη, είναι, είναι πολύ αυτονο... αργά να κάνουμε είναι, τέτοια κουβέντα. Είναι, είναι αυτονόητο και γι' αυτό ε, όλοι οι σύλλογοι, σύλλογοι τη Χαλιβική και η Τρίγλια συγκεκριμένα και το Πευκοχώρη και η Σικιά και ο Άγιο Νικόλαο και ο Μαρμαρά, όλοι μαζί, κάναμε παράσταση διαμαρτυρία στη δευτεροβάθμια κεντρική Μακεδονία για το λόγο ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πάει άλλο λοιπόν. Ζητάτε ειδική ρύθμιση για τα δικά σα παιδιά που δεν διδάχθηκαν δυόμισι μήνε μαθηματικά, βιολογία και τα άλλα βασικά μαθήματα που θα κληθούν το Μάη να δώσουν πανελλαδικέ εξετάσει. Ζητάτε λοιπόν το Υπουργείο να τα λάβει αυτά η υπόψη του, εφόσον δεν έπραξε τα δέοντα, να σα υπολογίσει και να έχει μια ευνοϊκή ρύθμιση για αυτά τα παιδιά. Την ίδια ώρα, κύριε Ζέπο, σαν να μην έφταναν τα εκπαιδευτικά κενά, σαν να μην έφταναν τα συχνά ράμπι στην παιδεία και συχνέ αλλαγέ, τα όσα ελέγχθησαν στην αρχή τη χρονιά και αναμένεται να ψηφιστούν το Δεκέμβρη ε, για τι αλλαγέ. Στο εκπαιδευτικό σύστημα για την εισαγωγή στην τρίτο βάθμια. Βλέπουμε πολλά σχολεία, και μάλιστα υπάρχει και ένα διαδικτυακό κάλεσμα για αύριο. Πολλά σχολεία έχουν μπει στο χώρο των καταλήψεων με αιχμή ε, το θέμα της Μακεδονίας. Ε, Χθε φιλοξενήσαμε καθηγητές από την Βέρεια. Ε, είχαμε την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Βέρειας. Υπάρχει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Και καθημερινά μπαίνουν στο χώρο περισσότερα σχολεία που έχουν καταλήψεις για αυτό το θέμα. Σήμερα έχουν μπει και εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά και συνέχεια προστίθενται σχολεία όπου ούτε λίγο ούτε πολύ φωτογραφίζουν ε, κόμματα που παρακινούν τους μαθητές ένα συγκεκριμένο κόμμα, μιλούν για άκρα που παρακινούν του μαθητέ να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Έχετε παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα, έχετε τέτοια περιστατικά στην Χαλκιδική, στη έχετε εικόνα για το θέμα. Στη Χαλκιδική δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν όμω μαθητέ οι οποίοι ε, ε, μετέχουν στα κοινά, γιατί η βασική αρχή που έλεγαν και οι αρχαίοι, όσοι δεν ασχολείται με τα κοινά, είναι βάρβαρο. Άρα λοιπόν είναι λογικό ότι και οι μαθητές αποτελώντας ένα τμήμα της κοινωνίας μας να ασχολούνται με τα κοινά, να τους ανουσυχούν τα προβλήματα τα καθημερινά και να μετέχουν σε οποιασδήποτε διαδικασίες είναι στην καθημερινότητα που υπάρχει. Ε, ε, μέχρι εδώ είναι σεβαστό. Από εκεί και πέρα α, όμως, αν απο... παρακινούνται από κάποιο κόμμα δεν, για να... Ε, μέχρι τώρα εμείς δεν έχουμε τέτο δεν είδους, τέτοιο περίστατικό στην περιοχή τη δικιά μας. Επομένως δεν θέλετε να προχωρήσετε. Εσείς θέλετε καθηγητές στα σχολεία σας. Πόσοι καθηγητέ να ξαναπούμε είναι στη Χαλκιδική. Είναι 12 μαθηματικοί, ένα χημικό, ένα βιολόγο, ε, ένα. Ε, ε... Φιλόλογο, καλλιτεχνικών και κάποιε άλλες ειδικότητες. από καθηγητές που... περίπου. Γύρω στου 20 καθηγητέ. 20 καθηγητέ λοιπόν στην Χαλκιδική από του 155 που λείπουν. Καλύψτε γρήγορα τα κενά. Έχουμε θέμα στην Χαλκιδική. Κύριε Ζέπο, σα ευχαριστούμε θερμά και... για την παρουσία σα σήμερα. Και εγώ σα ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση και για το ότι αναβάσαμε το θέμα σε δημοσιότητα. Γιατί είναι καυτό, δεν μπορεί, δεν μπορεί πλέον η επαρχία που πληρώνει όπως όλοι οι Έλληνες, τα παιδιά μας να είναι παιδιά δεύτερης κατηγορίας. Σας καταλαβαίνουμε. Ε, γρήγορα να βρεθεί λύση. Μέσα στη βδομάδα να έχετε καθηγητές στα σχολεία.